Εμφανώ επηρεασμένη από την απραξία λόγω του κορονοϊού που χτύπησε σχεδόν όλε τι αθλήτριε τι τελευταίε εβδομάδε, ο Πα Γιάννενα μπήκε με το αριστερό στι αγωνιστικέ του υποχρεώσει για το 2022, γνωρίζοντα μία ακόμη ήττα, αυτή τη φορά από τι Εσπερίδε εκτό έδρα. Το τελικό 68-57 και η διαφορά των 11 πόντων, μάλλον είναι τιμητική για την ομάδα του Νίκου Δουβίτσα που με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, 19-15, έχασε την επαφή με το σκορ. Υπέπεσε σε απανοτά αβία στα λάθη και έβλεπε το καλάθι με το κιάλι. Φυσιολογικά, στο δεύτερο δεκάλεπτο έμεινε πίσω στο σκορ με 27-15 και στο τέλος του ημιχρόνου με 41-29. Στο δεύτερο ημιχρόνο ο Πάς συνέχισε να κάνει αβία στα λάθη και να είναι άστοχος με αποτέλεσμα οι εσπερίδες να φτάσουν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, στο συν 20 με 56-36. Ο Πας μείωσε στο τέλος με πρωταγωνίστρια την Κούπερ σε 59-43, κατέβασε τη διαφορά στους 12 πόντους 62-50 στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν μπόρεσε να κατεβάσει περισσότερο το αθηναϊκό προβάδισμα. Η Κούπερ ήταν η καλύτερη για την ομάδα του Πας με 21 πόντους και 10 rebound. Μετά από μια μεγάλη αποχή τόνισε ο προπονητής του Πας Νίκος Δουβίτσας, από τα παιχνίδια λόγω κορονοϊού και διακοπής πρωταθλήματος αντιμετωπίσαμε την ομάδα των Εσπερίδων που στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έπαιξε καλύτερα αλλά και πιο δυνατά. Για ένα ακόμη παιχνίδι σημείωσε κάναμε 24 λάθη από τα οποία τα περισσότερα είναι λάθη που ούτε μικρά παιδιά δεν κάνουν και επίσης χάσαμε πολλά εύκολα καλάθια. Δεν είχαμε τη συγκέντρωση και την υπομονή στην επίθεση και στην άμυνα. Από ό,τι σχεδιάσαμε, δεν κάναμε τίποτα. Αντιθέτω, ό,τι λάθο κάναμε στην τακτική μεταφράστηκε σε καλάθι. Επόμενο παιχνίδι για την γυναική ομάδα του Πας Γιάννενα την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου στι 3.30 το μεσημέρι, στο νέο κλειστό γυμναστήριο όπου υποδέχεται τη νίκη Λευκάδα, σε εξαναβολή παιχνίδι για την 7η αγωνιστική τη Α1 Εθνική Κατηγορία.